Σήμερα καταγράφηκε ο θάνατος δύο ασθενών. Πρόκειται για άντρα ηλικίας 75 ετών που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και άντρα ηλικίας 74 ετών που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 87.028 τεστ ανίχνευσης της νόσου, από τα οποία εντοπίστηκαν 632 κρούσματα. Το ποσοστό θετικότητας βρίσκεται στο 0,73%. Από τα 632 κρούσματα, τα 225 εντοπίστηκαν μέσω PCR τεστ και τα 407 μέσω τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Σήμερα, Μιχάλη, είχαμε και αύξηση στις νοσηλείες, αφού στα νοσηλευτήρια νοσηλεύονται 165 ασθενείς της νόσου, εκ των οποίων οι 51 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες μονάδας αυξημένης φροντίδας. Στον τομέα της εκπαίδευσης εντοπίστηκαν συνολικά 39 κρούσματα, 18 στη δημοτική και 21 στη μέση εκπαίδευση. Νίκη, μείνε μαζί μας. Προβληματισμό και ανησυχίες για τα νέα μέτρα εκφράζουν τα μέλη της συμβουλευτικής.